Σήμερα μαζί μας έχουμε τον κύριο Θόδωρο Τοσουνίδη, εκπρόσωπο τύπου Ανεξάρτητων των Ελλήνων και υποψήφιο ευρωβουλευτή. Καλησπέρα σας, κύριε Τοσουνίδη. Πολύ καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και μια πολύ ζεστή και αληθινή ευχή να έχετε μια επιτυχημένη πορεία και να σας παρακαλέσω να υπηρετήσετε την πολυφωνία, την δυνατότητα να ακούγονται όλες οι απόψεις. Και έχει ιδιαίτερη αξία να σας το λέει αυτό ο εκπρόσωπος τύπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που δεχόμαστε μονίμως έναν πόλεμο να μην ακουστούμε. Αυτή η κυρία Λιδάκη που λένε ότι δεν υπάρχουμε, από την άλλη προσπαθούν να μας κάνουν σιωπήσουν γιατί μας φοβούνται. Σας εύχομαι λοιπόν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευχή σας. Κύριε Τοσουνίδη, το κόμμα σας και στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές θα υποστηρίξει ανεξάρτητες προσωπικότητες που δεν έχουν κομματικό χρήσμα. Με τον τρόπο αυτό όμως δεν θα μπορέσετε να μετρήσετε την αποδοχή του κόμματος. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή? Η Ανεξάρτητη Έλληνες είναι ένα κίνημα πολιτών. Γεννήθηκε μέσα στις γειτονιές, στις πόλεις και στα χωριά. Είναι οι άνθρωποι της κοινωνίας. Εμείς υπηρετούμε και τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες των ανθρώπων του λαού μας. Άρα στις δημοτικές, αυτοδιοικητικές εκλογές και στις περιφερειακές δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να δώσουμε κομματικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί τα κόμματα των Αθηνών να δίνουν εντολή στις πόλεις, στα χωριά, στις γειτονιές μας ποιον θέλουν για δήμαρχο ή περιφερειάρχη. Δεν μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε κομματική δύναμη σε αυτές τις εκλογές. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τους ανθρώπους που θέλει ο κάθε τόπος και ο κάθε συμπατριώτης μας εκεί που βρίσκεται. Και αυτό κάνουμε. Και το κάνουμε από την αρχή, από το 2012 που εμφανιστήκαμε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Και στις δύο προηγούμενες εθνικές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα έμπαιναν στη Βουλή. Όμως τα διαφημιστικά με τον μικρό Αλέξη, το τρενάκι και το μπαταρισμένο χέρι, μαζί με την επιτυχημένη καμπάνια του Πάνου Καμένου, διέψευσαν τις Κασάνδρες, θα έλεγα. Πιστεύετε ότι η επιτυχία θα επαναληφθεί και στις βουλευτικές και στις εθνικές εκλογές που έρχονται? Θα ξεκινήσω από το τέλος του ερωτήματός σας και θα σας πω απολύτως. Και θα σας έλεγα μάλιστα ότι είμαι τόσο βέβαιος, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα μιας καλής έστω ή επιτυχημένης διαφημιστικής καμπάνιας το ότι πετυχαίνουμε στις εκλογές τους στόχους μας. Είναι γιατί στηριζόμαστε, όπως σας είπα και προηγουμένως, στους πολλούς, στους καθημερινούς ανώνυμους Έλληνες που στηρίζουν τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εκείνη η δύναμή μας δεν είναι μόνο ένα διαφημιστικό σποτάκι. Είναι μια ουσιαστική δύναμη που παίρνουμε μέσα από τους Έλληνες. Και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει και στις επόμενες εκλογές. Κύριε Τοσουνίδη, οπωσδήποτε σε κάθε συνέντευξη θα σας κάνουν την ερώτηση γιατί υποτιμήσατε τον, υμνήσατε μάλλον τον Τσίπρα, τον κάνατε πρωθυπουργό και τώρα με πρόσχημα το μακεδονικό ανακαλύπτετε όλα τα λάθη και τις παραλήψεις του ίδιου και των υπουργών του. Κυρία Λιδάκη, η προάσπιση της Μακεδονίας, τη ιστορική συνέχεια του τόπου μας, τη ιστορική μας φυσιογνωμία για μας δεν αποτέλεσε ποτέ πρόσχημα. Είναι μια θεμελιακή αξία για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι κάτι που αποτελεί δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Τον Αλέξη Τσίπρα τον στηρίξαμε και τον ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσουν από κοινού μαζί μας να κυβερνήσουμε τη χώρα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη και επικίνδυνη στιγμή. Θα είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής των ΑΝΕ. Θα με επιτρέψετε λίγο να ολοκληρώσω το προηγούμενο, κύριε Λιβάκη. Βεβαίως. Συγγνώμη για που σας διάκοψα. Παρακαλώ. Γιατί είναι πολύ κρίσιμο να καταλάβουμε ότι η επιλογή του 2015 του Πάνου Καμένου ήταν μια επιλογή που έπρεπε να γίνει για να μην αφήσουμε τη χώρα και έναν λαό να πέσει στα βράχια. Το πετύχαμε. Και όσο τα πράγματα πήγαιναν έτσι και κάτω από ένα συγκεκριμένο σχέδιο και κάτω από τον έλεγχο του Πάνου Καμένου, βεβαίως, στηρίξαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος διάλεξε να αλλάξει. Ο ίδιος διάλεξε να σκοτεινιάσει την εικόνα του, αλλά και την εικόνα των τεράστιων αποτελεσμάτων που πετύχαμε από κοινού. Ανέλαβε την ευθύνη, θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός. Όπως και ο ελληνικός λαός θα κρίνει τους ανεξάρτητους Έλληνες και θα τους τιμήσει, γιατί κράτησαν τον λόγο τους, κράτησαν τη δέσμευσή τους, στήριξαν μια κυβέρνηση για να βγούμε από τα μνημόνια και στήριξαν την Ελλάδα να προασπίσει το όνομα της Μακεδονίας. Ας έχουν την ευθύνη αυτοί που ως υποκριτές εμφανίστηκαν. Και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που σας λέω, γιατί σε αυτή την υπόθεση του ονόματος των Σκοπίων υπήρξαν φανεροί και κρυφοί υποστηρικτές συμφωνίας των Πρεσπών. Η φανερή ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, η κρυφή ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτούς θα τους κρίνει ο λαός.
Θα είστε λοιπόν υποψήφιος ευρωβουλευτής στον ΑΝΕΛ. Ποια άλλα ονόματα περιλαμβάνει το ψηφοδελτίό σας? Θα είμαι υποψήφιος με πρόταση του Πρόεδρου και τη μεγάλη τιμή που μου κάνει. Την Τρίτη, κύριε Λιδάκη, 16 του μήνα, θα ανακοινωθεί το σύνολο του Ευρωψηφοδελτίου. Θα ήθελα να σας ανταποδώσω, ας μου επιτραπεί αυτό, την φιλοξενία και την πρόσκλησή σας, αφήνοντας ένα μικρό δώρο είδησης, ένας πρώτης είδησης που θα δώσω. Ένα όνομα που έχει να κάνει με την Κρήτη. Έχετε μια δικιά σας κριτικιά στο Ευρωψηφοδέλτιο που θα ανακοινωθεί την επόμενη Τρίτη. Είναι η Μαρία Δαριβιανάκη, μια δικιά σας κριτικοπούλα, ένας δικός σας άνθρωπος. Αυτό είναι το δικό μου δώρο, είναι μια πρώτη είδηση για το κανάλι μου φιλοξενεί σήμερα. Οι ευρωεκλογές θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Οι πιθανοί βουλευτές που θα εκλεγούν με την σημαία των ανεξάρτητων Ελλήνων, σε ποια πτέρυγα του Ευρωκοινοβουλίου θα ενταχθούν? Στο Λαϊκό Κόμμα, στην Αριστερά, στους Σοσιαλιστές ή στους Ευρωσκεπτικιστές? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταθέτουν μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση και προσέγγιση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Την Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά και την Ευρώπη σε σχέση και σύνδεση με την Ελλάδα. Πηγαίνουμε ως Έλληνες στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί θα διεκδικήσουμε για την Ελλάδα. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα σέβεται τα κράτη, τους λαούς, την ιστορία, τις παραδόσεις, τα πιστεύω τους. Θέλουμε μια Ευρώπη με ισότιμη σχέση μεταξύ των κρατών. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα αποφασίζουν τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα της. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα σέβεται τον άνθρωπο και όχι τους αριθμούς, τις τράπεζες και δεν θα παίρνει εντολές από το Βερολίνο. Αυτή την Ευρώπη αναζητούμε και στην πορεία αυτή της αναζήτησης και του αγώνα που θα κάνουμε και ήδη κάνουμε, θα συνδεθούμε με όλους όσους συμφωνούν με μια επόμενη Ευρώπη των εθνών κρατών, των λαών, των ανθρώπων, της δημοκρατίας και της ευημερίας. Και μια τελευταία ερώτηση. Στις περιοδίες που κάνατε σε όλη την Ελλάδα, ποιο είναι το κλίμα που αντιμετωπίζετε? Είναι θετικά τα μηνύματα για την τύχη των ανεξάρτητων Ελλήνων? Ξέρετε, φαντάζομαι ότι όλοι περιμένουν έτσι κι αλλιώς να ακούσουν θετικά μηνύματα από τον εκπρόσωπο ενός κόμματος. Εγώ λοιπόν ακουμπώ το χέρι μου στην καρδιά και σας λέω ναι. Ναι, όσοι προσπαθούν να μας εμφανίσουν μηδέν στις δημοσκοπήσεις, τους θυμίζουμε, όπως ξέρω κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, ότι κάθε φορά που χάναμε στα φιλικά παιχνίδια των δημοσκοπήσεων, κερδίζαμε στο πρωτάθλημα των εκλογών. Θα είμαστε και πάλι εδώ και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Γιατί είναι επιθυμία των Ελλήνων, είναι εμπιστοσύνη των Ελλήνων που μας στηρίζει. Κύριε Τουσουνίδη, σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστώ.